Μήνυμα ελπίδας έστειλε ο βουλευτής Εύρου της Νέας Δημοκρατίας Αναστάσιος Δημοσχάκης από το βήμα της Βουλής των Ελλήνων, αναφερόμενος στα μέτρα για την ανασυγκρότηση του Εύρου αμέσως μετά την επίσκεψη των Θανάση Κοντογεώργη, Χρήστου Τριαντόπουλου και Νίκου Ταχιάου στον νομό, επαφορμή των συναντήσεων εργασίας του Σχεδίου Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης. Σε συνέχεια της πρόσφατης ιστορικής επίσκεψης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στον νομό μας, συνοδευόμενος σχεδόν από το σύσσωμο κυβερνητικό επιτελείο του, στο πλαίσιο της οποίας εξαγγέλθηκαν και υλοποιούνται άμεσα μέτρα και συγκρότησης της ακριτικής περιοχής, μετατρέποντας το περσινό θερινό ατύχημα της πύρινης Λέλαπας σε ευτύχημα. Το ατύχημα σε επιτυχία, στέλνοντας μήνυμα ηχηρό και ελπιδοφόρο. Συνεπώς, με πνεύμα ομάδας και ενότητας, θα αξιοποιήσουμε την μεγάλη ευκαιρία, ώστε να καταστεί ο Εύρος πρότυπο νομού όπως το αξίζει, διότι αποτελεί πυλώνα του ελληνικού κράτους και πιστεύω το σύνολο των Ελλήνων θέλουν αυτόν τον νομό να είναι πάντα ισχυρός. Αναφορά έγινε στην συνέχεια και στην απελευθέρωση του Δήμου Σουφλίου από τους μέχρι τώρα ισχύοντες περιορισμούς που επιβάλλει το καθεστώς Natura, γεγονός που χαιρετίστηκε από τον βουλευτή Εύρου, καθώς όπως επισημάνθηκε θα αποτελέσει πυλώνα ανάπτυξης για την περιοχή. Θέλω να εκφράσω και να το πω με κεφαλαία γράμματα. Πριν από λίγο και πριν μπω στην αίθουσα, ενημερώθηκα ότι μέσα από τα καλούδια, τα πολλά, έχουμε και μία θετική απόφαση που υπογράφτηκε πριν από λίγο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την οποία απόφαση απελευθερώνεται η πόλη του Σουφλίου από την ανελαστική και αυστηρή νομοθεσία που επί σειράν ήταν ο ανασχετήρας πρόοδου και ανάπτυξης αυτής της πόλης, και μάλιστα ένα πάγιο αίτημα δίκαιο το οποίο έζησα στα 10 χρόνια ως βουλευτής του νομού, παρακαλώντας πολλές φορές όλους τους παράγοντες να μπορέσουν να δώσουν λύσεις στο μεγάλο πρόβλημα. Και το πρόβλημα λύθηκε και το γνωστοποιώ και απελευθερώνεται η πόλη ώστε να αναπτύξει τον εαυτό της και να δώσει χαρά σε αυτόν τον τόπο.